Γεια σας κορίτσια, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, είμαι η Ειρήνη και πάω να σας δείξω πώς να φτιάξετε αυτό το υπέροχο σχέδιο για runner. Πλέχετε πάρα πολύ απλά, δεν έχει βαθμό δυσκολίας, μπορείτε και εσείς οι αρχάριες να το φτιάξετε, αρκεί να ακολουθήσετε πιστά τα βήματα που σας δίνω μέσα στο βίντεο. Μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι, να πατάτε το κουδουνάκι για τα νέα βίντεο που ανεβάζω καθημερινά, το χεράκι μου αρέσει για να φτιάνετε τα σχέδια και να τα μοιράζετε με τις φίλες σας. Σκοπός είναι πάντα να μοιραζόμαστε τα σχέδια. Κορίτσια, προγνωρίζετε, στα βίντεο υπάρχουν ρυθμίσεις. Είναι το γρανάζι το οποίο βλέπετε, το ανοίγετε, πάτε ταχύτητα αναπαραγωγής, επιλέγετε την ταχύτητα στην οποία εσείς μπορείτε να πλέξετε. Εγώ ενημερώνω σε όλα τα κανάλια, στα βίντεο που έχω με υπότιτλους και κάτι ακόμα. Κάπου εκεί κοντά στο γρανάζι βρίσκεται ένα τετράγωνο το οποίο σας λέει πλήρη οθόνη. Όταν το ανοίξετε, πάτε σε πλήρη οθόνη και βλέπετε καλύτερα τα χέρια μου. Και το σχέδιο, το βίντεο το κοινοποιούμε στο προφίλ μας ώστε να το δούνε και άλλες κοπέλες. Και κάτι ακόμα. Μέσα στο βίντεο θα σας κάνω μόνο το κεντρικό μοτίβο και θα σας δείξω πώς γίνεται το λουλούδι. Όλα τα άλλα θα τα ακολουθήσετε πιστά με τη φωτογραφία την οποία υπάρχει στο εξώφυλλο. Λοιπόν, το νήμα που θα χρησιμοποιήσω είναι κομμέτα Φιλοντί Σκόζια. Είναι το νούμερο 12-3. Εδώ πέρα λέει τα βελονάκια που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε, κορίτσα. Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νήμα. Είναι από την Ιταλία. Το έχω χρησιμοποιήσει πάρα πολλές φορές. Και είναι αυτό που θα κάνουμε αυτή τη στιγμή το runner. Μου το έχει στείλει η Ρενάτε από τη Ρόδο, θα σας έχω κάτω τα στοιχεία από το κατάστημα, άμα θέλει κάποια να το παραγγείλει. Πάμε σιγά σιγά να το αρχίσουμε. Λοιπόν, θα πάρω την κλωστή μου γύρω από τα δάχτυλά μου ένα κύκλο, θα τον βγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά τα δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου. Εγώ έχω βάλει το νούμερο 1.25 για το συγκεκριμένο runner που θα κάνουμε και πάω να κάνω 8 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Έκανα 8 αλυσίδες, θα πάω στην πρώτη, θα βάλω μέσα το βελονάκι μου, θα πάρω την κλωστή μου, την παραστοιχεία από τη μία μου θηλιά και την άλλη, να κλείσω με βό. Αυτή την κλωστή εγώ ποτέ δεν την κόβω, απλά την πάω κοντά στις αλυσίδες και τώρα θα αρχίσω να κάνω ποδαράκια. Πάμε να κάνουμε πρώτα τα τρία ποδαράκια, τρεις αλυσίδες στον αέρα, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου και θα μπω εδώ μέσα στον κύκλο μου και θα κάνω ποδαράκι. Συνολικά γύρω-γύρω θα πρέπει να έχουμε 16 ποδαράκια. Πάω εγώ να κάνω και τα άλλα 14 για να συνεχίσουμε το βίντεο. Βλέπετε, τελείωσα τη σειρά μου. Θα περάσω εδώ απέναντι 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω το βελονάκι μου να τραβήξω, να περάσω να κλείσω με βό. Αυτή την κλωστή που περίσσεψε θα την κόψω αργότερα. Και τώρα πάμε να κάνουμε τρεις αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή, θα πάω στο διπλανό ποδαράκι, θα πατήσω επάνω, θα τραβήξω, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Θέλω να μου κάνετε από δύο ποδαράκια επάνω στο κάθε ποδαράκι, ώστε η δεύτερη σας σειρά να έχει 32 ποδαράκια. Τελείωσα, 1, 2, 3 στην τρίτη μαλισίδα, το βελονάκι μου τραβάω πριν από την άλλη θηλιά να κλείσω με πω. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα περάσω στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή, περνάω στο διπλανό ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή δίπλα εδώ, άλλο ένα ποδαράκι. Μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή δίπλα. Ανά δύο ποδαράκια θα κάνετε μία αλυσίδα και θα πηγαίνετε στο επόμενο ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που είναι το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, έχω κάνει μία αλυσίδα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω και πριν από την άλλη μου θέλει να κλείσω με πω. Συνεχίζω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω
και κάνω ένα ποδαράκι. Θα χρειαστεί να περάσω απέναντι. Στην αποκάτω μου σειρά έκανα μία αλυσίδα. Τώρα θα κάνω μία. Μία, δύο. Θα πάρω κλωστή, θα πέρασω διπλανό ποδαράκι. Θα βάλω το βελνάκι μου, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι. Θα βάλω το βελνάκι μου, θα τραβήξω ένα ποδαράκι. Τι θέλω να μου κάνετε? Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, έχω κάνει δύο αλυσίδες, ένα, δύο, τρία. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω, περνάω, κλείνω με βουβό. Πάμε να κάνουμε τώρα την πέμπτη μας σειρά. Που σημαίνει μία, δύο, τρεις αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, τρεις αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, παίρνω κλωστή στο διπλάνο ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή, δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι εδώ που έχουμε το βελονάκι μας, γύρω-γύρω μένει να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, τελείωσα, 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω να περάσω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Πάμε να κάνουμε πάλι 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, πατάω και κάνω ένα ποδαράκι και για να περάσω τώρα απέναντι θα κάνω 4 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, θα πάρω κλωστή, θα μπω και θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Τελείωσα. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου. Τραβάω, περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό. Πάμε πάλι να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα για να περάσω απέναντι θα κάνω 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4 και 1, 5, θα πάρω κλωστή και θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Τελείωσα, 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, περνάω και, περνάω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βουβό. Πάμε να κάνουμε πάλι 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, πατάω, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα για να περάσω απέναντι θα κάνω 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ, έχω το δαχτυλό μου μέχρι το βελονάκι μου γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, έχω κάνει 6 αλυσίδες, 1-2 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω και από την άλλη θηλιά να κλείσω με βουβό. 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή εδώ δίπλα στο ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι. Πάω να κάνω 7 αλυσίδες αυτή τη φορά, 1-2, 3-4, 5-6, 7. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου, πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που ξεκινήσαμε μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, πάμε τώρα να κλείσουμε τη σειρά μας. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, μέσα τραβάω και περνάω την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Τώρα θα πάω να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή στο διπλάνο ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Δεν θα κάνουμε 8 αλυσίδες αυτή τη φορά, αλλά θα χρειαστεί να κάνω 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Παίρνω κλωστή στο βελονάκι μου και πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέσα, εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Τελείωσα. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω να περάσω να κλείσω και την άλλη μου θηλιά με βουβό. Πάω τώρα να κάνω 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα. Παίρνω κλωστή, πατάω στο διπλανό ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες, 1, 2, 3, παίρνω κλωστή και αφήνω 1, 2, 3, 4, πάω στην πέμπτη μου αλυσίδα, βάζω μέσα το βελονάκι μου, τραβάω
και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή και στο ίδιο σημείο θα κάνω άλλα 5, συνολικά θα έχω 6. Θα ξαναμπω στο ίδιο σημείο, θα τραβήξω ένα ποδαράκι, 2. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, να κάνουμε και το τρίτο ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, να κάνω και το τέταρτό μου ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, το πέμπτο μου ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο ίδιο σημείο, το έκτο μου ποδαράκι. Τώρα πάλι 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Πάμε τώρα να κλείσουμε 1, 2, 3 στην τρίτη μας αλυσίδα. Το βελονάκι μας περνάμε και από την άλλη μας θηλιά, κλείνουμε με βουβό. Πάμε να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα, να πάρουμε κλωστή, να πατήσουμε στο διπλανό ποδαράκι και να κάνουμε ένα ποδαράκι. 3 αλυσίδες πάλι. Παίρνω κλωστή και κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε ποδαράκι. Δηλαδή στα 6 μου από κάτω ποδαράκια. 1, 2. Παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι. 3. 4, 5 και άλλο ένα 6. 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. Λοιπόν, τελείωσα. Θα περάσω απέναντι 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, να βάλω το βελονάκι μου μέσα, να τραβήξω την κλωστή μου, την πράσω για την άλλη, να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια, πάμε πάλι να κάνουμε 3 αλυσίδες στον αέρα. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι. Τώρα θα κάνω 5 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5. Θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο πρώτο ποδαράκι, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω τις 2 πρώτες μου θηλιές, θα πάρω κλωστή στο τρίτο μου ποδαράκι, θα κάνω το ίδιο, θα πάρω κλωστή και στο τέταρτο ποδαράκι το ίδιο, θα πάρω κλωστή στο πέμπτο, επανάληψη ότι κάναμε. Και παίρνω κλωστή και στο έκτο, πατάω επάνω τους, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω τις 2 πρώτες μου θηλιές. Τώρα αυτή τη στιγμή έχω 2, 4, 6, 7 θηλιές στο βελονάκι. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις 6 μου και παίρνω κλωστή, κλείνω τις άλλες μου 2. Στη συνέχεια 1, 2, 3, 4, 5 αλυσίδες. Παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι το ίδιο. Ό,τι κάναμε από εδώ που αρχίσαμε μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, τελείωσα. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου περνάω και από την άλλη μου θηλιά, να κλείσω με βουβό. Και τώρα 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω πάλι στο ίδιο ποδαράκι που έκανα την αλυσίδα, να κάνω ένα ποδαράκι ακόμα, μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή, θα πατήσω στο διπλανό ποδαράκι και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο ποδαράκι, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Δηλαδή στα κάθε μου ποδαράκια της από κάτω μου σειράς θα βάλω από πάνω 2 ποδαράκια, 1 αλυσίδα, 2 ποδαράκια. Τώρα 6 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πατήσω εδώ ακριβώς επάνω. Θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις 2 μου θηλιές με ένα άριχτο. 6 αλυσίδες πάλι, 1, 2, 3, 4, 5, 6, θα πάρω κλωστή και θα πάω στο πρώτο ποδαράκι και θα κάνω 2 ποδαράκια, 1 και άλλο ένα στο ίδιο ποδαράκι, 2, μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, 2 ποδαράκια, 1 και άλλο ένα, 2. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Πάμε σιγά σιγά τώρα να κλείσουμε. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα, το βελονάκι μου τραβάω, παίρνω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή, πατάω στο διπλανό ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή και εδώ στη μέση που έχω τη μία αλυσίδα κάνω ένα ποδαράκι. 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι. Άλλο ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5.
Πατάω εδώ που έχω το άριχτο, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω πάλι με άριχτο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες, παίρνω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, στη μέση ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή, πατάω επάνω στο ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, άλλο ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου, μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. Λοιπόν, πάμε να κλείσουμε ένα, δύο, στην τρίτη μου αλυσίδα θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω την άλλη μου, να κλείσουμε βό. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, θα κάνουμε δύο ποδαράκια. Ένα, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, θα κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα, θα κάνουμε πέντε αλυσίδες, μία, δύο, 3, 4, 5, θα πατήσουμε πάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο, 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, θα πάρω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, θα τραβήξω και θα κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο ίδιο σημείο, άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα θα πάρω κλωστή δίπλα, θα κάνουμε ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, θα πάω εδώ που έχω το άριχτο, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου δουλειές με ένα άριχτο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πατάω στο πρώτο ποδαράκι και κάνω ένα ποδαράκι, θα πάρω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι δύο φορές επάνω του, μία και μία, δύο, ώστε να έχω δύο ποδαράκια, πέντε αλυσίδες, μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε. Επάνω εδώ στο ποδαράκι τραβάμε, παίρνω κλωστή, κλείνω με άριχτο. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε αλυσίδες. Παίρνω κλωστή στο πρώτο ποδαράκι, εδώ δύο ποδαράκια. Ένα και άλλο ένα, δύο. Θα πάρω κλωστή δίπλα, ένα ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου, μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, περνάω και από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βού. Πάμε να κάνουμε 1, 2, 3 αλυσίδες στον αέρα, παίρνω κλωστή, πατάω στο διπλανό ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω άλλο ένα ποδαράκι. Τώρα 1, 2 αλυσίδες, μπαίνω εδώ σε αυτό το σημείο, μέσα που έχω τις 5, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 2 μου με ένα άριχτο, 5 αλυσίδες, 2. 3, 4, 5. Περνάω εδώ δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Μία, δύο αλυσίδες, παίρνω κλωστή και πατάω επάνω στο ποδαράκι, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο διπλανό ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, άλλο ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο επόμενο ποδαράκι, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, άλλο ένα ποδαράκι. Βλέπετε, τώρα. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, πάνω πάλι στο άριχτο, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. Μία, δύο, τρεις αλυσίδες, παίρνω κλωστή, επάνω στο ποδαράκι θα πατήσω, θα τραβήξω, θα κάνω ένα ποδαράκι, παίρνω κλωστή δίπλα, άλλο ένα ποδαράκι. Παίρνω κλωστή στο επόμενο, άλλο ένα ποδαράκι. Μία, δύο αλυσίδες, μπαίνω εδώ που έχω τις 5, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5, δίπλα εδώ, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω την κλωστή μου, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις 2 με ένα άριχτο, 1, 2 αλυσίδες, παίρνω κλωστή επάνω στο ποδαράκι, ώστε να κάνω από ένα ποδαράκι στο κάθε μου ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δαχτυλό μου, μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μου. 1, 2, 3 στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω, περνάω από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βό. Πάμε την τελευταία μας σειρά τώρα. Θα περάσω δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βουβό. Στην επόμενη τρυπή ποδαράκι θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα περάσω να κλείσω με βουβό. Και τώρα θα πάρω κλωστή στο βελονάκι μου, θα κάνω μία αλυσίδα, θα πάρω κλωστή και θα μπω εδώ ακριβώς που έχω τις 5 μου αλυσίδες και θα κάνω ένα ποδαράκι. Μία, δύο, τρεις,
4-5 αλυσίδες, μπαίνω από τη μία μου θηλιά απέναντι στην άλλη, μπαίνω κλωστή και κλείνω και τις τρεις μου μαζί κάνοντας ένα πίκο. Παίρνω κλωστή ξανά μέσα, εδώ που έχω τις αλυσίδες μου, τις 5, να κάνω άλλο ένα ποδαράκι. Πάω να κάνω πάλι 5 αλυσίδες, 1, 2, 3, 4, 5. Από τη μία μου θηλιά απέναντι στην άλλη, παίρνω κλωστή, κλείνω όλες μαζί. Πάω να κάνω άλλα 8 ποδαράκια, συνολικά θα έχουμε 10, για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, έκανα τα 10 ποδαράκια και από πάνω έβαλα πίκο, μία αλυσίδα και θα πατήσω εδώ επάνω στο ποδαράκι, το μεσαίο. Θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα πάρω κλωστή, θα κλείσω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, πατάω εδώ επάνω στο άριχτο, τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω και τις δύο μου θηλιές με ένα άριχτο. 1, 2, 3, 4 αλυσίδες, πατάω εδώ επάνω στο ποδαράκι. Τραβάω, παίρνω κλωστή, κλείνω άριχτο, μία αλυσίδα, παίρνω κλωστή και πάω ακριβώς εδώ σε αυτό το σημείο που έχω τις 5 μου αλυσίδες, να πάω να κάνω και εδώ 10 ποδαράκια και από πάνω τους θα κάνουμε πίκο. Δηλαδή έχω κάνει το ποδαράκι με 2, 3, 4, 5, θα περάσω από τη μία μεριά απέναντι, θα τραβήξω και θα κλείσω με άριχτο. Ό,τι κάναμε από αυτό μας το σημείο μέχρι τα εδώ, δηλαδή θα επαναλάβουμε ακριβώς αυτό, θα το κάνουμε γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν κορίτσια, εγώ δεν θα το ολοκληρώσω, θα το ολοκληρώσετε εσείς, γιατί εγώ θα το ξυλώσω, γιατί όπως γνωρίζετε δεν έχω νήματα για να σας φτιάξω κι άλλα. Και πάμε τώρα να σας δείξω πώς θα φτιάξουμε το λουλούδι. Λοιπόν, για το λουλούδι θα πάρω το γκρι με το χρώμα, θα κάνω ένα κύκλο γύρω από το δάχτυλό μου, θα τον ευγάλω, θα βάλω μέσα στο βελονάκι μου, θα τραβήξω και μετά τα δύο δάχτυλα τραβάω να σχηματίσω τον κόμπο μου και πάω να κάνω 6 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Θα πάω στην πρώτη αλυσίδα να βάλω μέσα το βελονάκι μου, να πάρω την κλειστή μου, την περάσω. Και από τις δύο μου θηλιές να κλείσω με βουβό και πάω να κάνω 3 αλυσίδες στον αέρα, ώστε να πάρω κλειστή και να μπω εδώ μέσα στον κύκλο μου και να πάω να κάνω συνολικά 16 ποδαράκια. Παίρνω κλωστή, κλείνω τις δύο πρώτες μου θηλιές, τις άλλες μου δύο. Αυτή την κλωστή εγώ την κρατάω και την μπλέκω γύρω από τις αλυσίδες μου. Πάω τώρα εγώ να κάνω 14 ποδαράκια για να συνεχίσουμε το βίντεο. Λοιπόν, 1, 2, 3, στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου τραβάω πριν από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό και πάω να κάνω 6 αλυσίδες στον αέρα, 1, 2, 3, 4, 5, 6, παίρνω κλωστή, αφήνω το ένα ποδαράκι, πάω εδώ δίπλα, βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι, 1, 2, 3 αλυσίδες, παίρνω κλωστή, αφήνουμε το ένα ποδαράκι και πάμε εδώ δίπλα. Αφήνουμε, είπαμε, το ένα ποδαράκι δίπλα εδώ. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Στη συνέχεια, 3 αλυσίδες, 1, 2, 3. Παίρνω κλωστή, αφήνω το ένα ποδαράκι εδώ δίπλα. Βάζω το βελονάκι μου, τραβάω και κάνω ένα ποδαράκι. Αυτό θέλω να μου το κάνετε γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά σας. 1, 2, 3. Στην τρίτη μου αλυσίδα το βελονάκι μου, τραβάω πριν από την άλλη μου θηλιά να κλείσω με βουβό. Στη συνέχεια, θα περάσω εδώ δίπλα, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω την κλωστή μου, θα περάσω να κλείσω με βουβό και θα κάνω 6 αλυσίδες στον αέρα. 2, 3, 4, 5, 6. Δύο φορές κυκλικά το βελονάκι μου, μπαίνω μέσα στην τρυπίτσα και κάνω ένα διπλό ποδαράκι. 1, 2 φορές, ξανά μέσα στο ίδιο σημείο, πάλι διπλό ποδαράκι. 1, 2 φορές, ξανά στο ίδιο σημείο, άλλο ένα διπλό ποδαράκι. Αν εδώ σας πιστεύετε ότι σας μαζεύει, αντί για 3 αλυσίδες κάντε 4. Τώρα πάμε να κάνουμε 7 αλυσίδες. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Δύο φορές πάλι κυκλικά το βελονάκι μου, δίπλα εδώ, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές πάλι κυκλικά, δίπλα, πάλι διπλό ποδαράκι. Δύο φορές κύκλικα, πάλι δίπλα, διπλό ποδαράκι. Δύο φορές κύκλικα, ξανά στο ίδιο σημείο, διπλό ποδαράκι. Ό,τι κάναμε από εδώ που έχω το δάχτυλό μου, μέχρι εκεί που έχω το βελονάκι μου, γύρω γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας.
Λοιπόν, έκανε ευθαλισίδες, θα περάσω εδώ δίπλα. Θα βάλω το βελονάκι μου μέσα, θα τραβήξω, θα περάσω την άλλη μεριά να κλείσω με βού, θα περάσω στην διπλά. Ποδαράκι, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα κλείσω με βού. Στο επόμενο το ίδιο. Και δίπλα πάλι το ίδιο. Τώρα θα μπω εδώ μέσα στις αλυσίδες μου, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω και θα πάω να κάνω 8 ποδαράκια. 1. Οι αλυσίδες μου υπολογίζονται ως ποδαράκι. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Και άλλο ένα 8. Μία αλυσίδα. Και πάω ακριβώς εδώ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πάω στο 1, 2, 3, 4, στο πέμπτο. Βάζω μέσα το βελονάκι μου. Παίρνω την κλωστή μου, την παίρνω και από τις δύο μου. Θέλεις να κλείσω με βό, μία αλυσίδα. Και πατάω ακριβώς εδώ επάνω που έκανα την αλυσίδα, τραβάω και κλείνω βό. Παίρνω κλωστή και πάω πάλι να κάνω 8 ποδαράκια. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 και ένα 8. Εδώ, 1, 2 στη μέση, θα βάλω το βελονάκι μου, θα τραβήξω, θα παρακλειστεί, θα κλείσω με άριχτο. Ό,τι έκανα από αυτό μου το σημείο μέχρι εδώ που έχω το βελονάκι μου γύρω-γύρω μέχρι να τελειώσει η σειρά μας. Λοιπόν, έτσι βγαίνει το λουλούδι κορίτσα. Εσείς θα το ολοκληρώσετε και θα το φτιάξετε με βάση τη φωτογραφία που σας έχω ανάλογα το τραπέζι σας, αν θέλετε να κάνετε 2 στρογγυλά ή 3, αυτό εξαρτάται από εσάς. Εμείς θα το πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!